Καλησπέρα Γιάννη. Επιτέλους συνεδρίασε το επιχειρησιακό κέντρο της ρωσικής κυβέρνησης. Αποφάσισε την πολυαναμενόμενη διεύρυνση του αριθμού των πτήσεων προς Ελλάδα και μια ακόμη ομάδα χωρών. Από τις 28 Ιουνίου λοιπόν αυξάνεται ο αριθμός των σημερινών τακτικών πτήσεων και ξεκινούν πλέον πολλές πτήσεις την εβδομάδα από επαρχιακές ρωσικές πόλεις απευθείας στους κλασικούς για τη Ρωσία τουριστικούς προορισμούς, δηλαδή προς Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα, Άραξο και Ζάκυνθο. Αυξάνονται επίσης σε πολλές την εβδομάδα οι υπάρξουσες πτήσεις, 7 προς Αθήνα και 12 θα είναι προς Θεσσαλονίκη, για να καλύπτεται και η αγορά της Χαλκιδικής, ενός αγαπημένου προορισμού Ρώσων τουριστών. Διευρύνεται έτσι ο αριθμός των ρωσικών πόλεων που θα συνδέονται και με τα περιφερειακά ελληνικά αεροδρόμια και η πίεση είναι μεγάλη από τους Ρώσους τουριστικούς πράκτορες αλλά και τους τουρίστες για αύξηση των πτήσεων εφόσον κριθεί ότι δεν επαρκούν. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ίσως η πιο προνομιούχα χώρα μέλος της Συμφωνίας Σέγγεν για τη ρωσική τουριστική αγορά. Έχουν αρθεί δηλαδή οι αυστηροί περιορισμοί και οι τουρίστες γίνονται δεκτοί με όλα τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν είτε ότι έχουν εμβολιαστεί είτε ότι έχουν αντισώματα ή αρνητικό PCR τεστ. Σε ευχαριστούμε, Θανάση.